Στη Βουλή διαβιβάστηκαν δικογραφίε για τέσσερι υποθέσει, σύμφωνα με την ενημέρωση του Αντιπρόεδρου του Κοινοβουλίου Γιάννη Πλακιωτάκη. Ο πρώτο φάκελο αφορά το έγκλημα των τεμπών και στρέφεται κατά του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για παράβαση καθήκοντο επί τα απομείνηση επιζήσασα. Οι υπόλοιπε δικογραφίε στρέφονται κατά του πρώην Υπουργού Υγεία Θάνου Πλεύρη, του πρώην Υπουργού Κώστα και του πρώην Υπουργού Υγεία Στανουπλεύρη, επί τα απομείνηση του Πακοέ, και κατά των πρώην Υπουργών Αυγενάκη, Κυλακάκη και Βεσιρόπουλου, από την κίνηση ελεύθερων ποδοσφαιριστών. Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να εκινήσει η διαδικασία τη δίωξη κατά πρώην η νυν μέλου τη κυβέρνηση, απαιτείται πρόταση τουλάχιστον 30 βουλευτών για τη διενέργεια επιτροπή προκαταρκτική εξέταση, αλλά και ότι μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019 δεν ισχύει σύντομη παραγραφή.